Δεν πίστευα στα μάτια μου. Είδαμε ένα τεράστιο βράχο ξεκολλημένο δίπλα στην άμμο, πάνω στην άμμο, και ένα διαμέρισμα να είχε εξαφανιστεί. Ασύλληπτη τραγωδία στην Αγιά Φωτιά Ιεράπετρας. Τμήμα τεράστιου βράχου αποκολλήθηκε, κατρακύλησε και έπεσε με ορμή σε συγκρότημα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων με μια τουρίστρια η οποία έκανε διακοπές με την οικογένειά της να βρίσκει φρικτό θάνατο. Πρόκειται για μια γυναίκα 45 ετών από τη Σλοβενία, ενώ από θαύμα γλίτωσαν ο 59χρονος σύζυγός της αλλά και το 9χρονο παιδί τους, καθώς βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο του διαμερίσματος. Είχαμε κατάρρευση του βουνού, πλάκωσε ένα δωμάτιο στούντιο στο Αγία Φωτιά Λασιθίου, 9,5 κινητοποίηση, 50 αντρών με 20 οχήματα. Τα χάσαμε, να σας πω, στην κυριολεξία, όταν είδαμε τον τεράστιο βράχο να έχει πέσει. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη εικόνα. Εκείνη τη στιγμή γινόταν η προσπάθεια να απεγκλωβιστεί το παιδάκι. Όπως είχε πέσει ο βράχος, ένα κομμάτι από τον τοίχο είχε πέσει πάνω στο πόδι του, είχε μαγκώσει το πόδι του παιδιού. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό από τα συντρίμια του 9χρονου αγοριού, το οποίο βρισκόταν εγκλωβισμένο ανάμεσα σε σίδερα και μπετόν. Για να πας στο σημείο εκείνο ήταν δύσβατο, διότι περνούσε πάλι από άλλους βράχους, από μια στενασιά, δεν μπορούσε να πας άνετα. Αμέσως πήγαμε απάνω, πιάσαμε δουλειά τα φτιάρια, τις καλύδες. 50 πυροσβέστες, ειδική μονάδα, δεκάδες εθελοντές και η πολιτική προστασία έδωσαν μάχη και απεγκλώβησαν σώο το παιδί, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Ισοπεδώθηκε, δεν φαινόταν τίποτα. Εγώ προσπάθησα να μπω μέσα ώστε να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον ταξίαρχο για να μου πει τι έγινε. Ο άνθρωπος ακριβώς μου ανέφερε. Και η εικόνα που αντίκρισα ήταν σοκαριστική. Στο σημείο έσπευσε και ο Γενικός Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Γιώργος Τσικάλας, ο οποίος συντόνισε την όλη επιχείρηση. Καταφέραμε και απεγκλωβίσαμε σώο το σύζυγο με το παιδί της. Το παιδάκι τους είχε εγκλωβιστεί το πόδι του σε ένα, σε ένα τείχο. Είναι καλά στην υγεία του, οποίο... Ναι, όπως μάθαμε, το παιδάκι είναι καλά στην υγεία του. Σε κατάσταση σοκ ο 59χρονος, ο οποίος αντίκρισε τις εφιαλτικές εικόνες και με τις ώρες να κυλούν δραματικά για την αναζήτηση της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε και ανασύρθηκε νεκρή από τα χαλάσματα τα ξημερώματα. Στις 4 τα ξημερώματα βρέθηκε η άτυχη γυναίκα νεκρή, δυστυχώς. 3-4 ώρες γινόταν μια προσπάθεια ώστε να φύγουν τα μπάζα, έτσι με τα χέρια και προσεκτικά, μήπως υπήρχε κάποια ελπίδα να ζει, ώστε να μην χτυπηθεί με κάποιο μηχάνημα. Με τα χέρια έγινε όλη η διαδικασία, αλλά δυστυχώς η γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή. Ο απόλυτος εφιάλτης ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, με ορισμένους πολίτες να νομίζουν αρχικά ότι πρόκειται για σεισμό, προτού αντικρίσουν το εφιαλτικό σκηνικό στο συγκρότημα των νοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Είναι σίγουρα μια πολύ πολύ δυσαρέστη κατάσταση. Αν ήταν, ξέρω, 1,5-2 μέτρα παραπέρα, μάλλον δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα, κανένα πρόβλημα. Τραγωδία που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα, με τους πολίτες να είναι σοκαρισμένοι, ενώ τραγική ειρωνία είναι ότι η οικογένεια θα επέστρεφε σήμερα στην πατρίδα της.